Ικανοποιημένος, κύριε Νικολάου, από την επίσκεψη του. Τώρα θα μου πείτε, τρελός σε πρωί-πρωί. Ικανοποιημένος από το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον και την επαφή του με τον κύριο Τραμπ. Κοιτάξτε, η ικανοποίηση έχει να κάνει με τους στόχους που βάζει κανείς στο τραπέζι. Κατά τη δική μας άποψη, οι στόχοι που έβαλε ο Πρωθυπουργός από την αρχή δεν έχουν καμία σχέση με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Γιατί έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ περίπλοκη, περιπλέκεται ακόμη περισσότερο σε ολόκληρη την περιοχή μετά τα χτυπήματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ, με αποτέλεσμα το θάνατο του Ιρανού υποστράτηγου, Ιρακινού στρατιωτικού προσωπικού, αλλά και την επίθεση, την ανταπάντηση των Ιρανών σε αμερικανικούς στόχους. Και το να κάθεται ο Πρωθυπουργός επί 1/4-20 λεπτά να ακούει επί της ουσίας ένα πολεμικό ανακοινοθέν, σαν να είναι το ντεκόρ του στούντιο, τον Τραμπ να λέει ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να ζητάει την βαθύτερη εμπλοκή του ΝΑΤΟ στην Μέση Ανατολή, να ζητάει τη συνδρομή της Ελλάδας στον πόλεμο αυτόν τον οποίο διεξάγεται ή στις πιθανές επιχειρήσεις ενάντια στο Ιράν. Μια Ελλάδα η οποία έχει στο έδαφος της, μετά από τις συμφωνίες που διαπραγματεύτηκε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και έκλεισε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για την επέκταση των βάσεων, που επί της ουσίας τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι έχουμε στο έδαφος μας δεκάδες παλιούς και νέους στόχους, που αυτό πώς μεταφράζεται σε στόχους στις πλάτες των Έλληνων φαντάρων και του στρατιωτικού προσωπικού. Δεν θα έπρεπε να πάει ή να σηκωθεί να φύγει εκείνη τη στιγμή και να πει: κύριε, ξέρετε κάτι, εδώ ήρθα να δω έναν πρόεδρο και εσείς δεν έχετε σεβαστεί το γεγονός να κάνετε τουλάχιστον μια ερώτηση που να αφορά τη χώρα μου? Να σηκωθεί να φύγει ή να μην είχε πάει καθόλου? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση. Αυτό έχει να κάνει με το πώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το ελληνικό κράτος εκτιμάει ότι πρέπει να κινηθούν οι διεθνείς συμμαχίες. Με τον τρόπο με τον οποίο κινούνται οι διεθνείς συμμαχίες, εμείς ένα πράγμα ξέρουμε και ο ελληνικός λαός μπορεί να το βγάλει το συμπέρασμα. Ότι εγώ να πω από το 1999, από τον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας μέχρι και σήμερα, όπου έχει βάλει το ΝΑΤΟ τη σφραγίδα του και σε αυτό έχει συμβάλει το ελληνικό νατοϊκό μπλοκ, που σήμερα είναι Νέα Δημοκρατία, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, είναι οι φασίστες χρυσαυγίτες στην Ευρωβουλή και στην Ελληνική Βουλή, όπου παντού ψηφίσαν και υπερψήφισαν τη στρατιωτικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις νατοϊκές αποστολές. Έχουν βάλει τη σφραγίδα τους σε ένα μονοπάτι το οποίο τη φέρνει πόλεμο, φτώχεια, μιζέρια, προσφυγιά και εκμετάλλευση σε όλο τον κόσμο. Και την ίδια στιγμή, να το πω και έτσι, πτωχεύει, αν θέλετε, κύριε Παπαδάκη, εντελώς και το παραμύθι το οποίο πουλάγανε, ότι με τους ισχυρούς φίλους μας προστατεύουν τα εθνικά μέσα σε εισαγωγικά συμφέροντα. Γιατί την ώρα που ο κύριος Τραμπ ζητούσε συμβολή του κυρίου Μητσοτάκη στο ζήτημα με το Ιράν, έπλεκε το εγκόμιο της Τουρκίας και του κύριου Ερντογάν για τον πόλεμο ενάντια στους τζιχαντιστές. Έχουμε καταλάβει σε ποια γειτονιά ζούμε. Κύριε Ζαχαριάδη, με συγχωρείτε, ο ΣΥΡΙΖΑ αναβάθμισε τις βάσεις της Σούδας και του Άραξου με στόχο ενδεχομένως και την φύλαξη αμερικανικών πυρηνικών όπλων σε ελληνικό έδαφος. Τώρα θα πείτε εσείς για τη διασφάλιση της ειρήνης και για τον πόλεμο ενάντια και τη μάχη ενάντια στα πυρηνικά. Έχετε και το κουκουέ και σας λέει: ξεχάσατε τι λέγατε. Μα εμείς έχουμε μια διαχρονική πολιτική. Κύριε Μπλεύρη, τώρα. Δηλαδή, είναι ανάγκη. Το ΚΚΕ έχει εκπρόσωπο στο σημερινό τραπέζι. Ναι. Εξάλλου, όπως φαίνεται και από τη συζήτηση μεταξύ σας, είναι ποιος περισσότερο αναβαθμίζει τις σχέσεις με τις ΗΠΑ και ποιος θα είναι ο σύμμαχος σε μια νέα πολιτική αναμέτρηση που θα προκύψει στη Μέση Ανατολή. Εμείς θέλουμε να είμαστε σύμμαχος κανείς από τους δύο σας αυτό. Και η διαφορά με εμάς και εσάς και με το ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα είναι ναι. Εμείς πιστεύουμε ότι προς όφελος. Γιατί πάτε για το όφελος. Θέλετε δηλαδή να γίνει πόλεμος των ΗΠΑ, Ιράκ, να εμπλακεί και η χώρα μας. Εμείς θεωρούμε, δεν λέμε τέτοιο πράγμα. Εμείς θεωρούμε όμως είναι προς όφελος της χώρας να βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία εσείς δεν πιστεύεστε, αλλά είστε ευρωβουλευτής. Εσείς έρχεστε εδώ και μιλάτε ως ευρωβουλευτής του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε κάτι το οποίο δεν πιστεύετε. Εμείς πιστεύουμε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύουμε και στις Αμερικές και ναι, θεωρούμε ότι οι βάσεις ενδυναμώνουν τον διαπραγματευτικό ρόλο της χώρας. Ολοκληρώνω. Για να σας πω κάτι απλά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι η Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος. Και ότι αναγνωρίζει τις βάσιμες ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας στην περιοχή. Αν δεν έχετε καταλάβει τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή γεωπολιτικά. Μάλλον εσείς έχετε πάρει μια ζήλιο με την πραγματικότητα, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχετε καταλάβει ότι μετά. Και την Δευτέρα θα συναντήσει τον κύριο Κουτσούμπα. Γιατί βρίσκεται σε περιοδεία. Σε ανάγκη του κόμματος. Ναι, δεν βρίσκεται περιοδεία στο εξωτερικό. Γιατί κάποιοι σχολιάσανε γιατί δεν τέθηκε. Δεν είναι τώρα αυτά, είναι μετά από συνεννόηση. Κοιτάξτε, υπάρχει η ατζέντα ενός πολιτικού αρχηγού, είναι πάρα πολύ βαριά, είναι καθορισμένη από τα πριν. Πρέπει να το παίρνουν υπόψη
Να δούμε. Σύνολο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί. Και εμείς κλείνοντας. Έχετε καμιά άλλη ιδέα εκτός από τον Προκόπη? Για πρόεδρο δεν θα μιλήσουμε σήμερα για πρόεδρο. Είναι σημαντικό ότι η αριστερά δεν έχει να προτείνει κάτι στην αριστερά. Δείχνει μια αυτογνωσία. Το πιο ωραίο όμως είναι ότι η δεξιά δεν δυσκολεύεται εδώ και ένα χρόνο να ψηφίσει. Πάντως, τα βασικά ζητήματα η αριστερά. Να πω το ΚΚΕ και η αριστερά γενικά έχει να προτείνει λύση για να μην εμπλακεί η χώρα μας βαθύτερα σε πολεμικούς σχεδιασμούς ή και σε στρατιωτικές και πολεμικές επιχειρήσεις. Και το ΚΚΕ νομίζω είναι το μόνο κόμμα που με καθαρά λόγια και με ευθύνη λέει ότι χρειάζεται σήμερα να ανατραπεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία με τις βάσεις, να φύγουν οι ξένες βάσεις, γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα άλλο μονοπάτι. Κύριε.